Παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες παραμένουν στον μπλόκο. Σήμερα δέχτηκαν την επίσκεψη του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Κώστα Δημάδη. Δύο λόγια από τον Πρόεδρο για τη σημερινή επίσκεψη εδώ στους αγρότες, οι οποίοι παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Θα καλωσορίσω πρώτα εγώ, κ. Δημοσιογράφη, τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου. Να τους ευχαριστήσω που ήρθαν εδώ για να μας συμπαρασταθούν, γιατί και εμείς για αυτούς παλεύουμε, για όλο τον νομό, όπως και αυτοί και για εμάς, το ίδιο πράγμα. Η συνεργασία είναι άψογη πάντα, σε όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα για τον νομό ήμασταν δίπλα-δίπλα, οπότε συνεχίζουμε σε αυτό το ρυθμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο αγροτικός κόσμος είναι το ζωντανό κομμάτι των Γρεβενών. Είμαστε ένας νομός που βασιζόμαστε στον αγροτικό και τον τροφικό τομέα. Είναι αυτονόητο ότι ο εμπορικός κόσμος είναι αλληλένδετος. Εμείς έχουμε δείξει τα τόσα χρόνια ότι συνεργαζόμαστε απόλυτα και άψογα με όλους τους ανθρώπους του παραγωγικού και όχι μόνο τομέα της περιοχής για να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα που αφορούν την περιοχή μας και όχι μόνο. Ο αγώνας που κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικός. Είναι το βασικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Πρέπει όλοι μαζί να το στηρίξουμε. Εμείς ως εμπορικός κόσμος είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι και να κάνουν. Θεωρούμε τα αιτήματά τους δίκαια και πρέπει η πολιτεία να τα αγκαλιάσει, να τους δώσει αυτό που θέλουν για το καλό το δικό τους πρωτίστως και κατά συνέπεια όλη τη τοπική κοινωνία. Όπου μην κοιτάμε τα Γρεβενά, είναι, έχουμε πολλές φορές ένας νομός ο οποίος μαστίζεται από την επικινητικότητα και από την έλλειψη νέων. Εδώ πέρα με χαρά βλέπω και νέους ανθρώπους που είναι εδώ και έχουν μπει στο κομμάτι, το δύσκολο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και αντί να τους αγκαλιάσει η πολιτεία, τους έχει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα στις δύσκολες συνθήκες να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται για τα αιτήματά τους. Έχουμε χρέος μας όλοι και πρώτα απ' όλα η πολιτεία να τους αγκαλιάσει, όλοι μαζί θα τους στηρίξουμε.